άλλη μια κινητοποίηση σήμερα ενάντια στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και της διοίκησης του οργανισμού, που για τρίτο μήνα αφαιρούν χρήματα από θεσμοθετημένα επιδόματα με βάση ακόμα και τους νόμους που έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Οι εργαζόμενοι το τελευταίο τρίμηνο έχουν χάσει 500 περίπου ευρώ ή περισσότεροι, ενώ συνεχίζει και εξακολουθεί η κοροϊδία από μέρος της κυβέρνησης και του Υπουργείου με την αναβλητικότητα στο θέμα της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Σήμερα μπαίνουμε μπροστά συνολικά και για τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, αλλά και για το θέμα του συγκοινωνιακού, γιατί η κατάσταση με τα λεωφορεία συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον κόσμο λόγω της έλλειψης των οδηγών, λόγω της μη λειτουργίας σε πολλά οχήματα των κλιματιστικών μηχανημάτων και φυσικά όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των επιβατών. Το επόμενο διάστημα παίρνουμε και την πρωτοβουλία να διοργανωθεί ένα μεγάλο πανθεσσαλονίκιο συλλαλητήριο που να συμμετέχουν μαζικοί φορείς, εργατικά σωματεία και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, επιτροπής αγώνα, αλλά και σύλλογοι τοπικοί κατά περιοχή, για να δώσουν απάντηση στα κυβερνητικά σχέδια τόσο για το ξεπούλημα της συγκοινωνίας που αφορά αρχικά το μετρό, αλλά και μετέπειτα για τα λεωφορεία, γιατί οδεύουν και τα λεωφορεία στον προκρούστη της ιδιωτικοποίησης και της παράδοσης τους ιδιώτες.